18ρίδες στην εφορία, κυρία Μπελιώτη. Έχουμε λοιπόν την κάρτα 5002. Με ρωτάνε οι μανάδες τώρα, Γιωργάκη, πότε ο 18ρης μου θα συμπληρώσει τη φορολογική δήλωση? Όταν καταρχήν, μέσα στη χρονιά που υποβάλλει, για τη χρονιά για την οποία 502. Υποβάλλει δήλωση, κλείνει τα 18 έτη. Μάλιστα. Θα πρέπει να όλοι αυτοί να έχουν το αφημί και να... Κλεισμένο το 18ο έτος το 2023, σωστό? Ακριβώς, ακριβώς. Να μην συγκατοικεί με τους γονείς. Βέβαια. Ή μπορεί να έχει δικό του ακίνητο. Εάν δεν συγκατοικεί και δεν είναι προστατευόμενο, ναι, κάνει συνυποβάλλει ως προστατευόμενο με τους γονείς. Μπράβο. Εάν όμως είναι φοιτητής, είναι έτσι, ναι, πρέπει να έχει κάποια ιδιότητα. Εάν όμως ο νέος αυτός έχει εισόδημα, τότε σε κάθε περίπτωση εργάζεται, θα υποβάλλει, ας συγκατοικεί με τους γονείς, θα υποβάλλει δήλωση φορολογία εισόδημα. Λέει, φοιτητές, αν έχει, προσέξτε, αν έχει από ακίνητο, τα οποία έχουν περιέλθει από το γονέα κτλ., αυτά μπορούν να δηλωθούν από το γονέα. Ερώτημα. Όταν είναι ανήλικος. Ερώτημα. Του χάρη όταν είναι ενήλικος όμως, όταν είναι 18 θα το κάνει ο ίδιος. Ερώτημα. Πολλές μανάδες μου λένε, ο γιος μας αγόρασε αυτοκίνητο με δωρεά του παππού. Κάνει δήλωση. Όταν έχεις τεκμαρτό εισόδημα, είσαι 18 χρονών, ενήλικος, και έχεις τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από το αυτοκίνητο, από τη δαπάνη διαβίωσης και συμπληρώνει, τότε υποβάλλεις δήλωση. Εάν συγκατοικεί με τη μάνα και τον πατέρα... Είναι δημιουργείται τεγμαρτό όμως. Ναι. Αν συγκατοικεί... Δηλαδή, αν έχεις, προσέξτε, ενεργοποιείται το τεγμαρτό εισόδημα όταν έχεις έστω... Ναι. Δηλαδή, με τη δωρεά, αυτομάτως. Όχι, όχι. Ενεργοποιείται το τεγμαρτό εισόδημα και από ένα ευρώ εισοδήματος από τόκο. Λοιπόν, να ρωτήσω και απαντάτε με ένα ναι ή με ένα όχι. Φοιτητής χωρίς εισόδημα, νέτος. Κάνει 18ρης φορολογική δήλωση? Όχι, σε καμία περίπτωση. Δεν κάνει. Έχει αφημί, αλλά δήλωση θα κάνει υποχρεωτικά όταν έχει εισοδήματα. Άρα, χωρίς εισόδημα φοιτητές, με ρωτάνε μανάδες. Και εκεί με τον παππού είπες με το αυτοκίνητο, υποβάλλον. Αν είναι μόνο δωρεά και τίποτα άλλο και δεν έχει εισόδημα. Όχι, έχει τεκμαρτό. Τι τεκμαρτότητα. Το αυτοκίνητο, η χρήση του αυτοκίνητου όταν είναι στο όνομα του πρέπει να αποδείξει ότι είναι από... Αποδείχνει ότι το έδωσε ο παππού. Θα πάει στον παππού. Όχι αγορά. Δεν λέω για την αγορά. Δεν υποχρεώ. Όχι. Παιδιά, δεν λέω για την αγορά. Μπορώ να ρωτήσω και να απαντήσετε για να μεταμπερδέψουμε. Βαγγέλη. Η δωρεά ή το αυτοκίνητο. Μισό. Εάν κάποιο παιδί... Ένα λεπτό. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που μένουν με τον πατέρα και τη μάνα και ο παππούς ήθελε να κάνει ένα δώρο στο παιδί, πάρε ένα αυτοκινητάκι. Στην περίπτωση αυτή, κάνει δήλωση. Κάνει δήλωση. Λόγω αυτοκινήτου. Διότι καταρχάς, μισό λεπτό να το πει. Μην το εξηγήσεις, δεν χρειάζεται. Όχι, η δωρεά πρέπει να δηλωθεί από τον παππού. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις. Λοιπόν, εγώ παρέμβαση... δεν καθίσταται φορολογούμενο στην περίπτωση σας. Έτσι πρέπει να δηλώσει. Τώρα, παρέμβαση. Πρέπει να δηλώσει τη δωρεά. Παρέμβαση του Γιώργου του Χριστόπουλου. Είναι Θεός, παιδιά. Γιώργο, ισχύει το φοιτητικό και σε πανσιόν ή ξενοδοχείο? Αυτό αναφέρει η περσινή εγκύκλειος. Άρα θα επαναληφθεί η φράση και φέτος και θέλει εξάμηνη διάρκεια. Ευχαριστούμε, γιατί πάντα η ομάδα είναι πανέτοιμη. Την Τρίτη, Τετάρτη έρχεται η οικία που το περιλαμβάνει. Έχετε χαιρετισμούς από τον Γιάννη τον Παπαγιάννη και πάρα πολύ καλούς φίλους. Θέλω το εξής. Εάν υπηρετεί τη θητεία του Βαγγέλη Αμπελιώτη και έχει εισοδήματα... Θα κάνει δήλωση. Θα κάνει. Αν δεν έχει εισοδήματα, δεν κάνει. Εάν είναι άνεργο το παιδί, δούλευε και τώρα είναι άνεργο. Δηλαδή δούλεψε 2 μήνες και τώρα είναι άνεργο. Σεζόν υποβάλλει φορολογική δήλωση. Ναι. Όταν έχει και το επίδομα της ανεργίας, καταρχάς σου συμφέρει να υποβάλλει δήλωση, διότι πρέπει να δηλωθούν αυτά. Σαφής. Αυτό βέβαια... που είπε ο κύριος καθηγητής είναι το εξής. Όταν ο παππούς κάνει μια δωρεά, δεν έχει φόρο η δωρεά. Μάλιστα. Όμως στη δήλωση που θα εμφανιστεί η αγορά του αυτοκινήτου και θα είναι ένα ποσό, παραδείγματος χάρη 15.000 ευρώ η αγορά, πρέπει να εμφανίσει ότι έγινε από δωρεά από τον παππού για να μην φορολογηθεί. Έτσι υπακούεται. Πάμε στον ακατάσχετο λογαριασμό. Εδώ έγινε σφαγή για τον ακατάσχετο λογαριασμό. Θέλω να μου πείτε, να μου εξηγήσετε, γιατί είναι 1.250 το ποσό έως 1.250 ευρώ που δεν μπορεί να αγγίξει κανείς το λογαριασμό. Εξαρτάται, αυτό είναι το όριο.
Ο κύριος Ευάγγελος. Ελάτε. Ναι, εξαρτάται. Λέμε λοιπόν ότι μέχρι 1000 ευρώ ναι. είναι ακατάσχετο. Από τα 1000 ευρώ ως τα 1500 ναι. κατάσχεται το 50%. Ναι. Άρα όταν έχεις 1500... Το 50 του 500. Τον 500. Πάμε στα 1250. Όταν έχεις 1400 σου κατάσχονται 200 ευρώ. Δηλαδή το 50% των 400. Όταν, πάνω από τα 1500 είναι ολική κατάσχεση. Για το ποσό πάνω από τα 1500. Άρα μέχρι τα 1000 ευρώ 0. Από τα 1000 ως τα 1500 το 50% του ποσού αυτού. Για το λέει 1250. Ερώτημα. Αν είναι η οροφή έχει... τα 1250. Μπράβο. Εάν κάποιος έχει 1250 ευρώ, done στην τράπεζα. Δηλωμένο κατάσχετο. Δηλωμένο. Με ακατάσχετο. Τα παίρνει. Θα πάρει... Δεν θα πάρει τίποτα. Το μανουάλι του παπά θα πάρει. Όχι, όχι. Το 50% των 1250, όπως το αγγίξει, του καίγεται το χέρι. Προστατεύεται. Ναι, προστατεύεται, Ευαγγέλη μου, έτσι. Προστατεύεται. Να το πούμε στον κόσμο να το ξέρει, γιατί πάθανε ταράκουλο. Από τα 1250 και πάνω όχι. μέχρι τα 1500, μόνο το 50%. Και ζητούμε ναι. να αυξηθεί, διότι με τις αυξήσεις των συντάξεων, η προστασία μέχρι 1250 πρέπει να πάει πέρα 1500 τώρα. Ευαγγέλη, προστατεύεται, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχει δηλώσει το ακατάσχετο. Μπράβο, έτσι, αυτό, έτσι, αυτό είναι μπράβο. Σημαντικότερο. Τώρα υπάρχει μια παγίδα. Την είπε ο κύριος Αμπελιώτης εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Την έχει επαναλάβει ο κύριος Χριστόπουλος, ο κύριος Μουζάκης, ο κύριος Γκρίκας, η φοροτεχνική μας, η κυρία Νικολοπούλου με τα νομικά, ο Αλέξης Μητρόπουλος, ο Γιάννης ο Καρούζος. Ποια είναι η παγίδα? Έχετε εσείς ένα λογαριασμό και βάζετε και ένα συνδικαιούχο. Και ο συνδικαιούχος έχει χρέη. Η εφορία ψάχνει τους λογαριασμούς. Εάν χρωστάει ο συνδικαιούχος, κύριε Αμπελιώτη, και ο λογαριασμός δεν είναι ακατάσχετος. Από το συνδικαιούχο. Τα παίρνει όλα. Τα παίρνει όλα. Ναι. Γι' αυτό πρέπει να βάνουν συνδικαιούχο, μπράβο. Αλλά να τον δηλώνουν έτσι. Και ως ακατάσχετο. Έτσι. Για να σώσουν τουλάχιστον το μισό. Και ο συνδικαιούχος να δηλώνει ως ακατάσχετο λογαριασμό. Ακριβώς. Όχι μόνο ο πρώτος, πόσο, και οι δύο. Πόσους λογαριασμούς όμως έχει δικαίωμα να δηλώσει? Αν έχει δύο λογαριασμούς, πώς ένα το καθένα. Τι δεν κατάσχεται? Κάρτα 488. Προσέξτε τι δεν κατάσχεται. Και δόθηκε μάχη εδώ, θυμάστε που σαρώναν τα πάντα. Θυμάσαι, Βαγγέλη? Το ελάχιστο εγγυημένο δεν κατάσχεται. Όχι. Μπράβο. Όλα τα κοινωνικά επιδόματα. Το διατροφής. Δεν κατάσχεται. Κατασχέσεις το διατροφής. Δεν κατάσχεται. Μπράβο. Εκπαίδευσης ανέργων. Ο άνεργος που εκπαιδεύεται και παίρνει ένα επίδομα. Δεν κατάσχεται. Και όλα τα κοινωνικά. Έχει προστασία. Και προστασία επιδόματα. Μητρότητα σε αυτό. Ευαγγέλη... Αυτή είναι η έννοια του κοινωνικού επιδόματος. Αν κατάσχεται και το κοινωνικό επίδομα, χάνει την έννοια αυτή. Μάλιστα. Λοιπόν, είστε σούπερ. Διαβασμένοι. Είστε διαβασμένοι, περάσετε τις εξετάσεις. Με τι βαθμό μας έρχεται? Κατά τον Αντώνη. Ο Βαγγέλης παίρνει 10 σήμερα. Όχι, θέλω και τόνο. Τις επιστημονικές και ψυχολογικά. Η ώρα είναι 8:45 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ. Θέλετε να δείτε μια Ισραηλινή που ξεσηκώνει με τον μπουζούκι της όλο τον κόσμο, ναι. ή ένα μπαπά που σαρώνει το TikTok. Ναι. Έτσι θέλω, να θέλω, ξυλασκάρουμε θέλω, λίγο. Ναι, θέλουμε, ό,τι θέλετε. Θέλουμε. Α, το έχουμε σε λίγο. Και βέβαια από εκεί και πέρα, εάν σήμερα υπάρχει δήλωση στον ελεύθερο τύπο της κυρίας Υπουργού, ήδη εμάς μας είχε πει ότι η ΕΑΣ, τι είναι η ΕΑΣ, μια σκληρή φορολογία, αν θέλετε φόρος, μια εισφορά... Φόρος επί των συντάξεων. Πάνω από 1.400 ευρώ. Φόρος επί των συντάξεων, δυστυχώς. Λοιπόν, μας είχε πει λοιπόν εδώ ότι πάμε σε ρύθμιση. Ναι, δεν θα υπολογίζεται από το πρώτο ευρώ, αλλά θα υπολογίζεται όπως ο φόρος κλιμακωτά. Και δεν έχω ακούσει ούτε τον κύριο Ανδρουλάκη, που δικοί του άνθρωποι, ούτε ο κύριος Κασελάκης, δεν έχουν πει τίποτε. Είναι ο σκληρότερος φόρος επί των συντάξεων. Σωστό. Μπήκαν άλλες 200.000 συνταξιούχοι με τις αυξήσεις που δόθηκαν έτσι. Τα δύο τελευταία χρόνια. Άρα λοιπόν πρέπει αυτοί οι ηγέτες να αναλάβουν πρωτοβουλία να ακριβώς. τελειώσει αυτό. Ακριβώς. Πάμε λοιπόν με την κυρία Μιχαηλίδου. Έχει κάνει δήλωση και σήμερα. Στον κύριο Κατοίκο, έτσι, ο καλός συνάδελφος. Τον καθηγητή και τον κύριο Κατοίκο. Πάμε να δούμε την κυρία Μιχαηλίδου, διαζώσει εδώ, τι ακριβώς είπε για το θέμα αυτό της ΕΑΣ. Έτσι. Διότι η ΕΑΣ πια δεν θα υπολογίζεται από το πρώτο ευρώ όπως τώρα, θα υπολογίζεται στην κλίμακα. Τι σημαίνει αυτό? Από τα 1.400 μέχρι τα 1.700, αυτό το 300
θα έχει ένα ποσοστό της ΕΑΣ. Και όχι ολόκληρο το ποσό, κύριε καθηγητά. Το λάθος κυρίως είναι το ότι από το πρώτο ευρώ μπαίνει σε κόφτη από 3 ως 14%. Εμείς πάντα λέγαμε και σε εσάς ότι πρέπει να καταργηθεί αυτός ο φόρος ο απαράδεκτος. Θα παραμείνει η κυρία Ζαραγγέλη, γιατί θα γίνει η μάχη των Δερβενακίων σε λίγο. Εμείς σε μάχες να μετέχουμε. Όχι, πολλά. Πάμε να δούμε λοιπόν το θέμα της ΕΑΣ. Κύριε Μπελιώτη, έχουμε κάτι που πρέπει να πούμε? Όχι, για τις δηλώσεις το κλείσαμε. Έχει σώσει κόσμο. Υποχρέωση δήλωσης 18 όταν έχει εισόδημα ή τεκμαρτό. Μπράβο. Πραγματικό. Μπράβο. Επαναλαμβάνω. Έτσι. Να προσέχει τα τεκμήρια του. Έτσι, μπράβο. Μπράβο σας. Έχετε σώσει κόσμο, να το ξέρετε. Πάμε να δούμε λοιπόν τι μας είπε εδώ κυρία Υπουργός για το θέμα της ΕΑΣ. Και αυτό το θέμα φαίνεται ότι πάει προς επίλυση. Τώρα πότε θα γίνει, με ρωτάτε εμένα. Αυτά τα ξέρουν τα πάνω. Έρχεται ένας ασφαλιστικός και για τις χείρες. Ασφαλιστικός νόμος. Ορίστε. Να δούμε τι θα φέρει και όπου τι κυοφορείται. Εμείς πιέζουμε να υπολογίσει τη μεγαλύτερη και, να... και όλη η εθνική. Μπορεί να επιλέγει, το έχουμε συζητήσει τη μεγαλύτερη. Με την κυρία Γραμματέα, να έχει μεταξύ της ιδίας και του αεμνίστου να μπορεί να επιλέγει τη μεγαλύτερη. Έτσι, όπως συνέβαινε προ νόμου Κατρούγκαλου. Γιατί αυτό το δικαίωμα το καρατόμησε επίσης ο νόμος αυτός. Και εκεί ήταν. Κύριε καθηγητά, πόσο στήχησε αυτός ο νόμος, πώς θα δεις? Εντάξει, τον πληρώνουμε συνέχεια, θα τον πληρώνουμε χρόνια. Θα τον πληρώνουμε χρόνια. 75 δις, έτσι. Θα τον πληρώνουμε χρόνια. Δηλαδή το γεγονός ότι ένας που θα βγει το 2030, ναι, αντί να πάρει ως σύνταξη τον τελευταίο μισθό ή το μισθό της τελευταίας πενταετίας που έλεγαν οι παλιοί νόμοι. Μάλιστα. Θα πάρει ως σύνταξη το μέσο μισθό από το 2002 μέχρι το 2030. Δηλαδή θα υπολογιστούν 28 χρόνια αντί τον τελευταίο. Τι λέτε? Άρα η σύνταξη είναι μειωμένη. Ούτε για στραβάλα. Άρα θα τον πληρώνουμε τον νόμο Τσίπρα, γιατί Τσίπρα, τον νόμο Τσίπρα Κατρούγκαλου θα τον πληρώνουμε στο διενεκές αν δεν καταργηθεί. Και πρέπει κάποιος να τον καταργήσει. Πρέπει να βρούμε 75 δις, πρέπει να βρούμε χρυσάφι στο πάγιο όρος. Εδώ εσείς οι πολιτικότεροι από εμάς. Λοιπόν, πάμε με την κυρία Μιχαηλίδου. Τι μας είχε πει για την εξέλιξη αυτή που αφορά 400.000 κόσμο, πώς αφορά, κύριε καθηγητά? 600.000 ανθρώπους. Ήτανε 450-500 και με τις δύο αυξήσεις πέρασαν στον κόφτη κι άλλοι. Αυτά δεν τα λένε τα κόμματα όμως. Πάμε να δούμε τι ακριβώς είπε. Ελάτε. Η ΕΑΣ, η οποία είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα. Είναι ένα πλήγμα το οποίο πρέπει να δούμε πώς με δημοσιονομική ευθύνη και υπευθυνότητα, αν θα μπορέσουμε να κάνουμε μια πιο αναλογική κατανομή αυτής. Κατανομή της ΕΑΣ, να μην υπολογίζεται δηλαδή από το πρώτο ευρώ, αλλά να πηγαίνει αναλογικά όπως η φορολογία. Και για τις χείρες, όπου εκεί έχουμε διάφορα πράγματα, δηλαδή εδώ στην ΕΑΣ μπορεί να πάνε οι κρατήσεις στο μισό, μπορεί οι κρατήσεις να πάνε ανά 300 ευρώ. Μπορεί αυτά τα έχει στα χέρια του ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κύριος Τσακλόγλου, ο θεματοφύλακας. Είναι μια άσκηση ακριβώς. Είναι μια άσκηση που κάνουμε. Χρειαζόμαστε και το OK πάντα του Υφυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών. Που ευτυχώς ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Χατζηδάκης, έχει περάσει, ήταν ο προκάτοχός μου στο Υπουργείο και ξέρει και τις ανάγκες. Πάντα το οικονομικό είναι πιο σκληρός θεματοφύλακας και δουλειά του είναι αυτή. Αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι στην την έκτακτη σφορά αλληλεγγύης και το πόσο οι συνταξιούχοι μας την πληρώνουν, υπάρχουν περιπτώσεις που πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε τους συνταξιούχους. Πληρώνανε δύο. Η μία ήταν η φορολογική πάνω από τα 12.000 ευρώ εισοδήματος και άλλη είναι η ΕΑΣ, όποιος είχε 1.400 ευρώ. Αυτά λοιπόν. Είναι πάρα πολλά τα θέματα. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ σας. Ευχαριστώ. Χρόνια πολλά. Πολύ χρόνος, κύριε καθηγητά. Γερός και δυνατός. Γιορτάζει. Αλέξης Μητρόπουλος. Γιορτάζει Αλέξης Παπαχελάς. Γιορτάζει Αλέξης Τσίπρας. Γιορτάζει Αλέξης Κούγιας. Αλέξης Πατέλης, Αλέξης Χαρίτσης και όλοι οι αλέξηδες του κόλπου. Έτσι και αλεξίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολλούς αλέξηδες. Έχει πολλούς. Και ο πρώην ΣΥΡΙΖΑ. Έλα τώρα τα καρφιά σου σένα. Λοιπόν, πάμε. Ο Γιώργος ο Μελέτες. Να είστε καλά. Καλή Σαρακοστή. Γρήγορο διάλειμμα και επανερχόμαστε